έκλεψε πέραν πάλι του από τον Ιωάννου. Να κάνει ο Ραφίνης, να κάνει και το σουτ. Το γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου. Γκολ highlight στο παιχνίδι 3-0 το Αποέλ που πάει πλέον να κάνει δικό του αυτό το τεράστιο. Δεν πιθάει το Τραμετζάνι για να πανηγυρίσει. Το βλέπετε εκεί μαζί με τους παίκτες του Αποέλ. Είναι ένα γκολ από τα κορυφαία που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα. Δε ο Μπλοκ, Νατέλ βρίσκει χώρο από κρύο Βάρκιτς, νέα προσπάθεια 3-0 για τον Αποέλ στο 71ο λεπτό με τον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος πήρε το rebound από αυτή την απόκριση που έκανε ο Βάρκιτς και με αυτό το σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανεβάσει. Ο Νατέλ πάρα πάει προς τον Νατού και μακρύθηκε μακριά ο Αλτάμαρη από κρύο, όπως είναι, κάνει την μπάλα γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου. Το 42ο λεπτό το Αποέλ σημειώνει δεύτερο τέρμα και βάζει γερές βάσεις για να πετύχει τέταρτη νίκη σε εισάρτητες επισκέψεις εδώ στο Ψήλ. Για αρχίση και το παιχνίδι Ζάλτσπουργκ στο Μιντράτς από το Nova Sports 5. Στις 18:30 έχουμε το ντέρμπι της Πρέμιερ Λιγκ. Πήρε την μπάλα ο Ιωάννου. Και αυτός το σημερινό μάτς. Αυτά τα δεξίματα και η όλη του παρουσία, ναι, είναι θετική μέχρι στιγμής. Και νομίζω πως... Μπάλα θέλει να περάσει, ευκαιρία, μεγάλη φάση. 11 νίκες, οι περισσότερες εννοείται, έχει πανηγυρίσει ο Μάλλος στο φετινό πρωτάθλημα εκτός έδρας. Πολύ ωραία κίνηση από τον Νικόλα Ιωάννου. Θα δώσει για τον Βιτικάλ. Θα πάει για το σούτ, εντυπωσιακά σε κόρνερ. Παλιά για τον Ρόου, έκλεψε ο Ιωάννου, που συνεχίζει την προσπάθεια. Θα κάνει και την πάσα, δεν έχει Ιωάννου. Μιλάει παλιά, επίσης. Ιωάννου θέλει να αλλάξει για τον Γιάκο. Απομάκρυνση στα διπλά. Θα πιέσει τον Ιωάννου ο Τολμές. Ψήφιμα αυτός. Έκανε αυτό στο πρώτο κοντρόλ. Ιωάννου απομακρύνει πάνω στον Γιάννου. Περισσότερη ενεργοποίηση από πολλούς ποδοσφαιριστές, ζητά ο Τραμεντζάνι και από τους Μπάκλου και από τον Σαβαγγέντσογλου. Από το πλάνο και του Κουσάμα Πουρσαϊτίδη και του Πάολο Τραμεντζάνι. Λογή, Ιωάννου, ποιος προωθεί την μπάλα. Την πάνω στον Πέτζα, κατήγει την Ενθρο Σκέμπρη. Αλλά με την μοκρακία εδώ, Ιωάννου διώχνει, πάει στα σίγουρα. Θα βγάλει την μπάλα σκληρά, με τη συμπάνη του Σακέτη. Στον Σεργίου, ο Ελουτού και ο Ιωάννου με τον τελευταίο να γυρίζει για τον Καζού. Δεν καταφέρει να περάσει κάθε πάσα για τον Σαμπινέρο. Ροπέρος, Ιωάννου. Ζωηρή και δραστήρια μετά το τέρμα το οποίο δέχτηκε. Διαμαρτυρίες τώρα από τις εκτέλεσεις φάουλ στο 17ο λεπτό. Πολύ ωραία προσπάθεια, μια κούρσα και φτάντζε. Έκοψε ο Ιωάννου σε πλάγιο. Ιωάννου, ο οποίος έχει λίγο χώρο, τον αξιοποιεί, περνάει κάθε την πάσα κάτω. Ιωάννου χαμηλά, κάθε τρέχει ο Νατέλ. Για τον Ιωάννου το Αποέλ είναι όλο το μισό γήπεδο του Ερμή. Η σέντρα που έγινε. Μάθινε την μπάλα. Ο Ιωάννη προσπάθησε κάθετα να τροφοδοτήσει τον Μαύρου, δεν μπόρεσε. Ρωτάει η μπάλα του Αποέλ.
περισσότερα φάουλ και κίτρινες και νεύρα, θα έλεγα. Και αυτό έχει χαλάσει το πιστοποιείο ότι από το περσινό πρωτάθλημα που τραυματίστηκε στο... Να δούμε την φάση του δεύτερου πρώτου σου. Λοιπόν, Ασλάμ, σε γύρισε πέρασε από την περιοχή του ΑΠΟΕΛ, θα βρεθεί κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Νατέλ τον περιμένει να φύγουν κάποιες κάθετες φάσεις τις οποίες επιμένει από την αρχή ο Ιταλός. Καζού, τον Ντομένικο Πασκουάλ Ρόκο, τον βοηθό του, γιατί δεν περνούν οι κάθετες φάσεις. Ιωάννου, ανεβαίνει πάλι το ΑΠΟΕΛ με Νικόλα Ιωάννου να κάνει την συγκρίβουρα, να περιμένει ο Καζού να προσπαθεί αυτό να γυρίσει τα κουνάκια, αλλά ο Σάρ να κρίνει πάλι, να κρίνει πάλι ο Καζού. Προσπάθησε να κάνει κίνηση ο Γκλάβινα, θα προλάβει ο Νικόλας Ιωάννου. Σέντρα ψάχνοντας τον Ντεβισέντη από τον Νελουντού από την πάσα του Παύλου τον Νικόλα τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου τέρμα που σημείωσε ο Μωράης με πέναλτι που είχε κερδίσει ο Ταμαρία από τον Εμπαλό. Ναι, αυτός εδώ και φάουλ που καταλογίζει ο